με την κτηνοτροφία έχουν τις προμήθειές τους εκεί που έχουν τα ζώα τους. Βέβαια τα καιρικά φαινόμενα, ειδικά ξεβράζει και σήμερα το πρωί, ήταν πάρα πολύ ακραία, γιατί πλησίασε τα 10 από φόρο άνεμους. Σε συνδυασμό με τη χιονόπτωση ήταν μια πραγματικά δύσκολη περίπτωση που μπορούσε ανά πάσα στιγμή να γίνει το ατύχημα. Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε ότι εμείς οι κτηνοτρόφοι ανά πάσα στιγμή είμαστε στην Ήπεθρο, έρμεοι των καιρικών συνθηκών, παίζοντας κορώνα γράμματα την ζωή μας, και γι' αυτό άλλωστε δεν είναι και λίγοι αυτοί που έχουν πεθάνει στην Ήπεθρο κτηνοτροφή. Αν αναλογιστούμε και τα προηγούμενα χρόνια σε επίπεδο Κρήτης αλλά και Ελλάδας, πολλοί έχουν φύγει και νέοι άνθρωποι. Στην προσπάθειά τους, είτε οι ίδιοι να φύγουν από το ποιμνιοστάσιο ή να πάνε και να βοηθήσουν και τα ζώα τους να τα ταΐσουν, να τα φροντίσουν. Βεβαίως, και όταν έχουμε να κάνουμε με ορεινά δίκτυα και ασυντήρητα δίκτυα, αγροτικά δίκτυα που δεν έχουν συντηρηθεί, στενούς δρόμους, γκρεμούς, χωρίς να υπάρχουν τα προστατευτικά μέσα, οι προστατευτικές υποδομές στους δρόμους, έτσι ώστε να αποφευθεί ένα ατύχημα σε περίπτωση που θα γλιστρήσει ένα αυτοκίνητο ή εν πάση περιπτώσει θα κολλώσει μέσα σε εισαγωγικά όταν υπάρχει πάρα πολύ χιόνι. Εγώ θέλω να πω, να κάνω έκκληση στους ανθρώπους που μας ακούνε, στους κτηνοτρόφους που είναι στα ποιμνιοστάσια τους, καλύτερα να μείνουν εκεί και ας απόψε να μην το ρισκάρουν να φύγουν. Το ρίσκο εμπνέει κινδύνους και φυσικά μπορεί να γίνει το μοιραίο ανά πάσα στιγμή. Χρειάζεται λοιπόν μεγάλη προσοχή. Συνήθως γνωρίζετε έτσι τις καταστάσεις και προετοιμάζεστε, ξέρετε πώς να προετοιμαστείτε, να έχετε διασφαλίσει τροφή, νερό και τα απαραίτητα και τα αναγκαία τροφή, για εσάς τους ίδιους, πιο πολύ τροφή. Σωστά. Και πολλοί λένε κατεβάστε τα ζώα και πιο χαμηλά. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό. Αυτό είναι θεωρητικό. Δεν μπορείς όταν έχεις μια υποδομή να τα κατεβάσει πιο χαμηλά. Χαμηλά πάλι υπάρχουν άλλα προβλήματα, υπάρχουν γεωργικές ζώνες, υπάρχουν άλλα προβλήματα που δεν μπορούν όλοι οι κτηνοτρόφοι να κατέβουν χαμηλά. Άρα λοιπόν εκεί που υπάρχει μια υποδομή, ακόμα και αν είναι στα 800, στα 700, στα 1000 μέτρα, πρέπει ο κτηνοτρόφος να είναι stand-by και να είναι εκεί κάτω από δύσκολες συνθήκες. Έχετε επικοινωνία με άλλους κτηνοτρόφους από άλλες περιοχές του νομού να δείτε την κατάσταση? Μιλάμε μεταξύ μας, υπάρχουν απώλειες ζωικού κεφαλαίου, δεν ξέρω κατά πόσο ΕΛΓΑ θα μπορέσει να μας αποζημιώσει, διότι όπως ξέρετε η παχιά Ελλάδα του ΕΛΓΑ είναι η κτηνοτροφία. Εμείς πληρώνουμε μόνο, άλλωστε αυτό έχει παραδεχθεί και ο κύριος Βορύδης, ο προηγούμενος υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, και αυτά που παίρνουμε είναι λίγα. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που όταν σκέφτηκε η κυβέρνηση να δώσει τις αποζημιώσεις σε ιδιωτικές εταιρείες και διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες, σε μια γαλλική. Οι Γάλλοι λοιπόν, η πρώτη κουβέντα που είπε στον Υπουργό όταν το συζήτησαν, θέλουμε την κτηνοτροφία, θέλουμε τους κτηνοτρόφους, διότι εμείς κυρία Λάμπρου μόνο πληρώνουμε και λίγα παίρνουμε. Έχουμε λοιπόν απώλεια ζώων, μας λέτε, εννοείται χθες και σήμερα από την κακοκαιρία ή... Βεβαίως, ειδικά τα μικρά τα οποία γεννήθηκαν χθες και σήμερα έχουν θνησιμότητα 95% με 100%. Αχ, δεν κατάφερε να αντέξουν τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, πολύ κρύο. Ακόμα και μέσα σε υποδομές κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούν να ζήσουν. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι ευχάριστο και αυτό. Έτσι και τα ζωάκια θέλουν και αυτή την αγάπη και τη φροντίδα μας. Και είναι κρίμα να περιμένετε να γεννήσουν τα ζώα σας, να γεννάνε και να... μην μπορείτε να τα θρέψετε και να μην αντέχουν λοιπόν κάτω από αυτές τις συνθήκες όπως μας τις περιγράφετε. Έρχεται στο μυαλό μου, κύριε Μπρόκο, το θέμα των δασικών χαρτών και πόσο οι κτηνοτρόφοι επηρεάζονται, τα βοσκοτόπια, μεγάλη συζήτηση τελευταία και σε επίπεδο Κρήτης, μια μελέτη μεθαίνουμε θα γίνει από την περιφέρεια για να καταγραφούν τα βοσκοτόπια του νησιού μας. Δεν ξέρω αν σας... Οι δασικοί χάρτες είναι πραγματικά ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο δεν έπρεπε κατά την άποψή μου καν να αναρτηθούν τώρα. Εν μέσω πανδημίας αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες,
πολλοί κτηνοτρόφοι και αγρότες χάνουν τις περιουσίες τους. Κατ' ουσίαν οι περιουσίες αυτές δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν, δεν μπορούν να πουληθούν, δεν μπορούν να αξιοποιηθούν. Αυτά τα χωράφια και οι αγρότες αλλά ειδικά οι κτηνοτρόφοι τα έχουν αγοράσει, έχουν δαπανηθεί εκεί πάρα πολλά ποσά, τα οποία αυτά τα χρήματα έχουν βγει με υδρότα και με μόχθρο. Και εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση πρέπει αυτό το θέμα να το ξανακοιτάξει και δεν είναι δυνατόν, αν κοιτάξει κανείς το χάρτη της ΚΡΙΠΣ, τόσο μεγάλα ποσοστά δασικές εκτάσεις, κατ' ουσίαν οι ιδιωτικές εκτάσεις είναι πιο περιορισμένες. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση πρέπει να το ξαναδεί και να το ξανασυζητήσει, διαφορετικά οι συνέπειες θα είναι πάρα πολύ καταστροφικές για τον αγροτικό τομέα και τον κτηνοτροφικό τομέα. Δεν είναι δυνατόν σε ένα χωράφι που υπάρχει ένα σκήνος, που υπάρχει ένα φουρνάρι, που υπάρχουν δύο εν πάση περιπτώσει θαμνώδη δασικά φυτά, δασικά δέντρα ή θάμνη, να έρχεται η κυβέρνηση με τους δασικούς χάρτες και να χρηστεύει τα αγροτεμάχια. Μας πρασίνησαν για τα καλά. Επαναλάβετε εδώ. Μας πρασίνησαν για τα καλά. Ναι, πρασίνησαν για τα καλά και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που πρέπει να το δει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Ωραία, να σας ευχαριστήσω. Μεγάλη προσοχή. Αυτό που έχω να πω εγώ τελειώνοντας σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε, ειδικά αυτοί που κινούνται σε ορεινές και ημιορεινούς δρόμους. Μεγάλη προσοχή στην οδήγηση, ειδικά τη νύχτα που θα το παγώσει. Κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται δυνατός απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα. Πιστεύω ότι από την Τετάρτη και μετά ο καιρός φτιάχνει, από ό,τι λένε και οι μετεωρολόγοι. Εν πάση περιπτώσει θα θυμόμαστε το χιόνι ως μία ανάμνηση, ειδικά όσοι δεν έχουν να κάνουν με την εξοχή όπως εμείς, μία καλή ανάμνηση. Μια όμορφη εικόνα στο μυαλό έτσι, και τώρα όσοι θέλουν να πάνε μία βόλτα ενδεχομένως να ανεβούν και στα ορεινά και αυτά, πολύ προσοχή, θέλει και αντιολισθητικές αλυσίδες και ο παγετός δημιουργεί προβλήματα στο δόστρωμα και ολισθηρότητα. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Καλή δύναμη και σε εσάς και στους συναδέλφους σας έτσι που κάτω από δύσκολες συνθήκες εργάζεστε. Να είστε καλά. Καλημέρα.